Γεια yeah, εδώ, αυτή είναι η εκπομπή Mind Food, τροφή μυαλού, γιατί όπω το σώμα μα χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Ό,τι είμαστε είναι αποτέλεσμα του τι σκεφτόμαστε. Πλάτονα. Πόσο μεγάλη σοφία. Πόσο καταλαβαίνουμε ότι πάνω σε αυτή τη φράση έχουν συρριχθεί όλε αυτέ οι φιλοσοφίε των τελευταίων χρόνων, το μυστικό, νόμο τη έλξη, όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα και πράγματα που εγώ προσωπικά ε, μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω, να ακούω, να παρακολουθώ φιλοσοφίε του Τόνι Ρόμπιν, του Στίβεν Κόβι, όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ βάση έχουν στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ε, και κυρίω στη φιλοσοφία του Πλάτωνα ε, για τι σκέψει. Ε, και στο Αριστοτέλη, που ο Αριστοτέλη είναι ο πιο, πιο πρακτικό, που λέει Είμαστε οι συνήθειέ μα, ο Πλάτωνα λέει Είμαστε οι σκέψει μα. Ε, θα έλεγα ο Αριστοτέλη είναι λίγο πιο πολύ Τόνι Ρόμπιν ε, και ο Πλάτωνα είναι πιο πολύ νόμο τη έλξη και τέτοια πράγματα. Ε, αλλά τέλο πάντων, ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Και σε πάρα πολύ απλές, πολύ απλά, οι σκέψει είναι πράγματα. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι δημιουργούν ενέργεια, η οποία μετά αυτή την ενέργεια και ξεχάσει την ενέργεια μα μπερδεύει. Η σκέψη είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν το σκεφτεί πρώτα. Εγώ, αν θέλει να μάθει να παίζει κιθάρα, πρέπει να σκεφτεί τον εαυτό να παίζει κιθάρα πρώτα. Πρέπει να, να σου μπει αυτή η σκέψη. Πρέπει θέλεις να θέλει να μάθει να παίζει με τζάγκλινγκ στον αέρα, να πετά τα βιβλία. Τρία στον αέρα. Πρέπει να το σκεφτεί πρώτα. Η σκέψη είναι το πρώτο βήμα, το πρώτο στάδιο. Πρέπει να δει, να ξέρει τι θέλει να κάνει. Στη συνταγή τη επιτυχία το έχω ω τρίτο στάδιο, επειδή δύο πρώτα είναι. Νούμερο είναι η διάθεση, να έχει καλή διάθεση και θετική στάση. Δηλαδή, αυτά που σα λέω τώρα, το να πιστέψει ότι Ουσιαστικά η σκέψη είναι το πρώτο πράγμα και να το δει με αυτόν τον τρόπο είναι η διάθεσή σου και η στάση που έχει απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δεύτερο πράγμα μετά είναι να έχει υπευθυνότητα. Να πει ότι οκ, okay, από μένα εξαρτάται, έχω τη δύναμη τη σκέψη μου, εγώ ελέγχω το μυαλό μου, τι μπαίνει μέσα και τι βγαίνει και τι σκέφτομαι και θα δουλέψω ώστε να το κατευθύνω πιο έξυπνα. Και μετά το τρίτο πράγμα είναι να σκεφτεί ακριβώ τι θέλει. Αυτό το πράγμα, να ξέρει ξεκάθαρα τι θέλει και να το δει με στο μυαλό σου, να το δει γραφισμένο, να το δει με τα χρώματα, με τι μυρωδιές, να το δει όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται. Και γενικότερα επίση, όταν σκεφτόμαστε, οι σκέψει δημιουργούν εικόνε και δημιουργούν συναισθήματα. Και η ζωή που ζούμε είναι αυτά τα συναισθήματα, είναι αυτέ οι στιγμέ, αυτά τα πράγματα που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, βλέπει κάτι, το πώ, τι νόημα δίνει και πώ το σκέφτεσαι, δημιουργεί το δικό σου κόσμο και την πραγματικότητά σου. Άρα, είμαστε οι σκέψει μα. Δηλαδή μπορεί να δει κάτι, κάποιος κάτι και να το δει με έναν τρόπο, να το δει αρνητικά, να πει και αυτό είναι. Αλλά μπορεί να δει το ίδιο πράγμα κάποιο άλλο και να πει Ουο, wow. να πει δεν ξέρω, τέλεια φύση, ηρεμία, φανταστικό. Ενώ κάποιο να πει Μπούπο ξενέρω εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Αλλά αυτό ξενερώνει και είναι αρνητικό. Ο άλλο βλέπει κάτι, το ίδιο πράγμα βλέπει και το βλέπει θετικά και ήρεμα κτλ. Και, και κερδίζει από αυτό. Άρα είμαστε οι σκέψει μα. Δηλαδή ο κόσμο γύρω μα μπορεί, εννοείται, δεν μπορεί να βλέπει, α πούμε, ε, το κόκκινο να το βλέπει πράσινο. Αυτό είναι χαζομάρα. Αυτό είναι κορυδεύει αυτό. εαυτό σου. Ούτε να βλέπει να υπάρχουν χόρτα και στον κήπο σου. Να λε, Όχι, δεν υπάρχουν χόρτα, δεν υπάρχουν χόρτα. Με τη δύναμη τη σκέψη δεν υπάρχουν χόρτα. Όχι, αυτό είναι βλακεία. Το σημαντικό δεν είναι να πει δεν έχει χόρτα. Το θέμα είναι να πει, OK, έχει χόρτα, να τα δει, να δει πώ είναι το πράγμα και να πει τι μπορεί να κάνει. Και να σκεφτεί τον κήπο σου χωρί χόρτα. Αν το σκεφτεί, είναι το πρώτο βήμα για να πει μετά, ΟΚ. Okay, έτσι το σκέφτομαι, ανάμεσα στο τώρα και έτσι όπω το σκέφτομαι, υπάρχει ένα κενό. Τι πρέπει να κάνω για το κενό και να μπει στη δράση να το κάνει. Να πάει να πάρει την μηχανή για να κουρέψει. Να κάνει κάτι. Αυτή είναι η δύναμη τη σκέψη. Η σκέψη δεν είναι από μόνη τη ότι σκέφτεσαι κάτι και πφ, ξαφανίζεται μπροστά σου. Όχι. Σκέφτεσαι κάτι και αυτό σε ενεργοποιεί για να σκεφτεί και να βρει λύση για το πώ μπορεί να το πετύχει. Δηλαδή, αν εγώ σκεφτώ αυτό που θέλω και βλέπω αυτό που υπάρχει τώρα, αν μετά απλώ χαλαρώσω, δεν χρειάζεται καν να σκεφτώ, κάποια στιγμή θα μου έρθουν λύσει. αρχίζουν να μου πετάνε λύσει. Την ώρα του μπάνιου ή δεν ξέρω τι. Θα μου πετάει λύση στο μυαλό για το πώ μπορώ να φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω. Γι' αυτό είναι πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό. Να έχει ξεκάθαρα στο μυαλό σου το τι θέλει. Να είσαι πολύ επιλεκτικό με τη σκέψη σου. Να διαλέγει τη σκέψη σου πολύ συνειδητοποιημένα και να προσέξει πάρα, πάρα πολύ τι σκέψει μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου. Οι σκέψει είναι το παν. Είμαστε οι σκέψει μα. Η, 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 ζωή μα εξαρτάται από τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ο Πλάτωνα το έχει πει. Να το θυμάστε. Είμαστε οι σκέψει μα. Καλή δύναμη σε όλου. Mindfood, βίντεο στο κανάλι του αυτήν την Δευτέρα. Ε, αν θέλετε περισσότερα, γενικότερα τέτοιου είδου πράγματα, ε, το βιβλίο Θετική Ενέργεια, το δεύτερο μέρο, έχει περισσότερο ψυχολογία και φιλοσοφία, αυτά που λέμε. Ε, και πιστεύω ότι μπορεί να σε βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ. Ιδίω το ακουστικό βιβλίο. Μπορεί να το ακούσω οποιαδήποτε στιγμή όπου κι αν είσαι. Αυτά. Να με ένα Ευχαριστώ που αυτό το βίντεο. Καλή δύναμη σε όλου. Γεια!